Βήμα προς κυριολεκτικό. Βήμα ή ρουτίνα. Τι σε επίπεδη σκυλιά. Θα κάνεις αυτό, ξεκινήσει από σήμερα. Και πριν το 15 Αύγουστο να έχουμε ξεφορτωθεί τα κιλά, να έχουμε ξεφουσκώσει, να έχει φτιάξει λίγο το προσωπάκι. Λοιπόν, τι γίνεται. Ξυπνάς. Ξυπνάς, ωραία. Τι κάνεις. Πας τρως πρωινό. Πας τρως δημητριακά fitness. Πας πίνεις ένα καφέ με λίγη ζάχαρη. Ένα φυσικό χυμό. Τι λες, τι κάνεις. Τίποτα από αυτά. Όλα αυτά που σου είπα ένα προς ένα είναι για τα σκουπίδια. Εντάξει, και γι' αυτό μπορεί να προσπαθείς και να μην χάνεις, είναι επειδή κάνεις τέτοιες βλακίες. Οπότε τι κάνεις. Ξυπνάς. Πίνεις το λιποδιαλυτικό ρόφημα. Έχουμε ένα ποτήρι. Έχουμε μια πρέζα κανέλα, μια πρέζα κουρκουμά, μια πρέζα αλάτι και 4 σταγόνες λεμόνι. Η πέμπτη σπάει την εστία. 4 σταγόνες λεμόνι. Κλακ, 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 κλακ. Το πίνουμε. Τέλος. Με το που ξυπνήσουμε, με την τσίπλα στο μάτι, τρέχουμε στην κουζίνα να κάνουμε αυτό το πράγμα. Τώρα, ιδανικό τι είναι. Μετά να πας να πιεις καφέ. Όχι, ακόμα περιμένουμε το καφέ. Εντάξει. Λοιπόν, είσαι. Έχεις πάει διακοπές. Ωραία. Είναι η παραλία κοντά. Τρέχεις, βουτάς στην παραλία. Εντάξει. Και ρίχνεις ένα κολύμπι. 10 λεπτά, 15 λεπτά. Εντάξει. Οπότε θέλω να ακούσω να κάνεις ζέστη. Αν το κάνεις το πρωί, κολυμπήσεις. Εντάξει. Μα δεν μπορώ ποδήλατο. Ωραία. Κολυμπήσεις. Μη μου λέτε τώρα βλακίες. Α, δεν μπορώ. Θα κολυμπήσεις. Τώρα, εάν δεν έχεις θάλασσα, τι θα κάνεις. Πήγαινε περπάτα. Πήγαινε κάνα ποδήλατο το πρωί. Που δεν έχει βγει ο ήλιος ο μεγάλος που σε σκοτώνει. Εντάξει. Οπότε κάτι μπορεί να γίνει. Μετά πάμε στο επόμενο. Μετά την ελαφριά άσκηση. Λίγο περπάτημα, λίγο stretching, λίγο κολύμπι. Εντάξει. Ήρθε η ώρα να πιούμε το καφέ. Καφέ τι, με ζάχαρη, με γάλα. Σκέτος. 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 Εντάξει. Μην ακούσω βλακίες για το καφέ. Θέλω να το πιεις σκέτο. Χωρίς τίποτα. Αν μου πεις είναι περίεργο, δεν το έχω συνηθίσει. Το πιες 3 φορές θα το συνηθίσεις, ρε φίλε. Και εγώ την πρώτη φορά που ήπια καφέ σκέτο μου κακοφάνηκε. Αλλά μου κακοφαίνονταν περισσότερο η κοιλιά που κρεμότανε. Έτσι. Οπότε, κάντο για 2-3 μέρες. Τώρα, αν δεν αντέχεις με τίποτα, μπορείς να βάλεις ζαχαρίνη ή στέβια. Εντάξει. Και GG. Μπαμ. Ωραία. Τώρα, με το που κάνεις αυτά τα 3 βήματα τα πρώτα, το σώμα σου θα μπει σε φάση νηστείας και αφαγείας και θα αρχίσει να καίει λίπος αν μην υπάρχει αύριο. Εντάξει. Θα αρχίσει να καίει λίπος πολύ πιο γρήγορα και θα ενεργοποιηθεί ο μεταβολισμός. Okay. Και υπάρχουν μερικές διεργασίες που γίνονται στο σώμα σου. Εντάξει, τις εξηγώ πολύ αναλυτικά. Αν έχεις απορίες, δεν ξέρεις ακριβώς πώς λειτουργεί, στείλε μου στο Instagram ένα μήνυμα. Πες αρώ, βοήθαμε λίγο να τα πούμε. Εντάξει, να σε φτιάξω. Σε φτιάξω, ρε, παλιόπαιδο. Εντάξει, στείλε μου ένα μήνυμα στο Instagram. Σάρωσε το fitness. Εντάξει, θα τα πούμε. Λοιπόν, οπότε ήρθε η ώρα να φας. Όχι. Ήρθε η ώρα να κάνεις κάτι άλλο. Πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί. Να έρθει το μεσημέρι. Θα έρθει το μεσημέρι και εκεί τι θα πάρεις. Θα πάρεις πριν φας το πρώτο γεύμα ξιδάκι. Να κατέβουν κάτω τα φαρμάκια που λέμε. Τώρα το ξίδι, μιλόξιδο, βιολογικό. Μπαμ, θα πάει στο μάχη, θα το θωρακίσει. Το προστατεύει, θα το ετοιμάσει για το πρώτο γεύμα. Εντάξει, πολύ σημαντικό. Ένα σφινάκι μιλόξιδο πριν το πρώτο γεύμα. Μετά, περιμένεις 10 λεπτά και τώρα θα φας. Περίπου 2 ώρα το μεσημέρι είναι το πρώτο γεύμα. Εντάξει. Το πρώτο γεύμα είναι 2 ώρα το μεσημέρι. Δεν θέλω να τρώσω πιο πριν από αυτό με τίποτα. Με τίποτα. Ωραία, φας πρωτεΐνη, σαλάτα. Ωραία. Το τρως. Ωραία. Bye. Θα έρθει το απόγευμα, snack. Θα φας ένα γιαουρτάκι, θα φας καρπούζι. Μπορεί να φας μισό κιλό, ένα κιλό καρπούζι. Κυρλέ. Ωραία. Σκάσει εκεί πέρα, μπορείς άλλο. Και θα έρθει το βράδυ και το βράδυ θα φας άλλο ένα πιάτο πρωτεΐνη, υδατάνθρακα, σαλάτα. Αυτή είναι η ρουτίνα. Εντάξει. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Γεια. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Μέχρι το 15 Αύγουστο. Μπας και δεις άσπρη μέρα. Και αν έχεις απορίες, στείλε μου στο Instagram. Εντάξει. Αυτά για τώρα. Θα πούμε στο επόμενο βίντεο.